Άγγελος Βενιζέλος, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, μόλις έφτασε. Να δούμε αν θέλει να κάνει κάποια δήλωση ή όχι. Είναι πάρα πολλές οι κάμερες, να δούμε αν θα πει το παραμικρό. Έχουμε επίθεση προς τον κύριο Βενιζέλο. Κάποιος οπαδός του Πασόκ του πέταξε ένα ποτήρι αφέ. Είδαμε τις αποδοκιμασίες, Γιάννη Τσακίρη. Ήταν αυτό που όλοι φοβόντουσαν από τον κόσμο, από το συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα γραφεία. Ο Βενιζέλος πάει τώρα από πάνω του. Πάει από πάνω του και τον σηκώνει. Πάνε το κάπου να καθίσει τον άνθρωπο. Ψύχρεμα αντέδρασε ο κύριος Βενιζέλος, Γιάννη. Πρέπει... Ήρεμα. Εντάξει. Πρέπει να διαφυλάξουμε το ήθος της δημοκρατικής παράταξης και τον πολιτικό πολιτισμό. Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στον τραμπουκισμό και στον μεσαίωνα. Λυπάμαι. Για κάποιους δύο ανθρώπους θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Εν μέσω αντικλήσεων και αποδοκιμασιών έφτασε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ζητάω συγγνώμη από τους πολίτες δημοκρατικούς, αλλά και όλους, γιατί απευθυνόμαστε σε όλους, για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνουν ορισμένοι. Καταστρέφουν το πολιτικό κεφάλαιο της δημοκρατικής παράταξης. Και εγώ, ως μελλοντικός ηγέτης όλης της παράταξης, συγχωρώ τους ταλέπορους ανθρώπους, συγχωρώ τους επαγγελματίες που γίνονται καθοδηγούμενα όργανα σε μία αθλειότητα. Υπονομεύουν την παράταξη. Έχουν ευθύνες αυτοί που καθοδηγούν και υποθάλπουν αυτήν την αντιαισθητική κατάσταση. Ακούσατε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έστειλε το μήνυμά του ο κύριος Βενιζέλος. Μίλησε για τραμπουκισμούς, είναι πραγματικά. Εμείς βλέπουμε και πάλι την επίθεση στον κύριο Βενιζέλο, Γιάννη, στα πλάνα μας. Πριν από λίγα λεπτά, την ώρα που έφτασε στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέρω ότι αυτό θα γίνει. Έχουμε τον κύριο Ραγκούση που θα έχουμε μια τοποθέτησή του για το επεισόδιο που είχαμε πριν από λίγο. Και την επίθεση. Αν είμαστε έτοιμοι, θέλω να σας μεταφέρω. Θέλω να σας μεταφέρω την μεγάλη αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Παπανδρέου, για το προστατικό που μόλις πριν από λίγο έλαβε χώρα. Είμαστε όλοι πραγματικά αγανακτισμένοι, για αυτό το μεμονωμένο περιστατικό. Δεν έχει σημασία αν είναι μεμονωμένο ή δεν είναι, σημασία έχει ότι είναι απαράδεκτο. Προσβάλλει όλους μας. Αυτό που έγινε δεν έγινε. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι αυτή η πράξη τραμπουκισμού, γιατί όντως περί αυτού πρόκειται, δεν στρέφεται κατά του κυρίου Βενιζέλου, στρέφεται κατά όλων μας, έτσι το εισπράττουμε και γι' αυτό το λόγο ομόφωνα και ομόθυμα το καταδικάζουμε. Είναι απαράδεκτες συμπεριφορές, δεν έχουν σχέση με τον πολιτικό μας πολιτισμό και κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να γίνει από όλους να συγκρατήσουν την ψυχραιμία τους και να απομονώσουν τέτοια ακραία στοιχεία. Δεν είναι, ξέρετε πολύ καλά κύριε Γιακουμή, ότι όλες αυτές οι πράξεις, όλα αυτά τα γεγονότα, το συγκεκριμένο γεγονός είναι και μεμονωμένο και ακαθοδήγητο και βεβαίως ο πρόεδρος και όλα τα στελέχη θα το διασφαλίσουμε. Κύριε Χασαμπόπουλε, φαντάζομαι θα σας εξήγησε ο κύριος, ο γενικός διευθυντής. Κατάλαβα την ερώτηση. Θα σας εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής ότι γίνονται... Υπάρχουν στελέχη που το χειροκροτούν. Ωραία. Μόλις ήρθε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ήρθε ένα στέλεχος... Δεν ξέρουμε αν είναι στέλεχος, κύριε Χασαμπόπουλε, είναι ένας άνθρωπος. Ούτε το ξέρω, ούτε το όνομά του ξέρω, ούτε τίποτα. Μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Ξέρω και σας είπε ο Γενικός Διευθυντής ότι γίνονται συστηματικές προσπάθειες εδώ και μέρες, φαντάζομαι θα σας το πει ο κ. Σπυρόπουλος, να μην επικρατεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση, εγώ το διαψεύδω κατηγορηματικά, σας παρακαλώ να μείνουμε στο μείζον. Και το μείζον είναι ότι αυτή η μεμονωμένη πράξη είναι αποτρόπαιη, στρέφεται εναντίον όλων μας. Όχι. Ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί να αμαυρώσει ούτε το παρόν ούτε το μέλλον του.
Πασόκ με το παρελθόν. Κύριε Χασαπόπουλε, είναι, είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί και είναι εναντίον όλων μας, δεν είναι εναντίον του κυρίου Βενιζέλου. Αυτός που αποφάσισε να το ρίξει πρέπει να καταλάβει ότι το έριξε εναντίον του Πασόκ και όχι εναντίον του κυρίου Βενιζέλου. Και εναντίον του κυρίου Παπανδρέου το έριξε και εναντίον όλων μας. Εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ραγκούση. Ακούσαμε τον κύριο Ραγκούση, μετέφερε την αγανάκτηση και τον, αποτροπιασμό, όπως είπε χαρακτηριστικά, του Προέδρου του Πασόκ και όλων των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.